να εργαστεί 600 ώρες και για την αγορά υπηρεσιών από τον πρώην δημόσιο υπάλληλο θα κοστίσει στους φορολογούμενους 14.500 ευρώ. Γιατί πολύ απλά κανείς δημόσιος υπάλληλος γνωρίζει να χειρίζεται το σύστημα μηχανογράφησης του αρχείου πληθυσμού. Πέτρο Μελαΐση, καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Θα πρέπει να πω ένα δημοσίευμα της εφημερίδας ο Φιλελεύθερος. Πριν από λίγο επικοινωνήσαμε αρμοδίως με υπηρεσιακό του Υπουργείου Εσωτερικών. Φαίνεται να δένει προσλύσει το όλο θέμα. Μας έχουν δοθεί διαδηλώσεις ότι κατά κάποιο τρόπο μπορεί να φαντάζει μια δύσκολη τέτοια περίπτωση, όμως θα ξεπεραστεί και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ναι, θα πληρώσουμε και θα ξεπεραστεί. Η διαδηλώση που έχουμε είναι αυτή. Επισήμως δηλώσεις δεν έχουμε καταγράψει και μάλλον δεν θα γίνει επί του παρόντος μας έχει λεχθεί χαρακτηριστικά. Ναι. Να πούμε όμως κάτι να πολύ ενδιαφέρον. Να πω βέβαια, Πέτρο, πριν συνεχίσει να μας ενημερώνεις, ότι ως μεσημέρι και κάτι επικοινωνήσαμε με τους αρμοδίους, οι οποίοι επιβεβαίωσαν, αλλά αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Μάλιστα. Άρα η τελευταία εξέλιξη που μπορούμε να πούμε είναι ότι το όλο θέμα θα ξεπεραστεί, όμως είναι καταγεγραμμένο αυτό το συμβάν και θα πρέπει να προβληματίσει και τους υπευθύνους. Ναι, τώρα, βέβαια. Όσον αφορά την Εκτελεστική Επιτροπή των Δήμων, υπάρχει μια πολύ σημαντική συνεδρίαση σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, όπου καταθέτουν τις τελικές τους απόψεις για τη διαμόρφωση της μεταρρύθμισης και τα συμπεράσματα ή αν θέλετε οι πρώτες εκτιμήσεις ή οι πρώτες διαφοροποιήσεις είναι οι εξής. Η Εκτελεστική Επιτροπή αποδέχτηκε και υιοθετεί την προτινόμενη λογική των δημοτικών διαμερισμάτων. Ο τρόπος εκλογής του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων πρέπει να διασφαλίζει πρωτίστως τη λειτουργικότητα του Δήμου. Η Εκτελεστική Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφάσισε ότι οι αντιδήμαρχοι δεν πρέπει να εκλέγονται άμεσα από τους δημότες, αλλά μεταξύ των δημοτικών συμβούλων του κάθε δημοτικού διαμερίσματος. Να πούμε επίσης ότι οι σχολικές εφορίες, ένα μεγάλο κεφάλαιο, ζητείται από τους Δήμους να μεταφερθεί η αρμοδιότητά τους στους Δήμους από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Επίσης, έθεσα θέμα της οικονομικής αυτοτέλειας, της διοικητικής αυτοτέλειας, καθώς επίσης και το θέμα των δημοσίων μεταφορών. Σημαντική προσθήκη είναι και η αναφορά τους στο λιγό δίκαιο, Μαρίνα. Όλοι οι δρόμοι που βρίσκονται εντός δημοτικών ορίων να περιέλθουν στην αρμοδιότητα των Δήμων. Μόνο οι αυτοκινητόδρομοι να παραμείνουν σε αρμοδιότητα του Υπουργείου Μεταφορών. Αυτές είναι μερικές από τις προσήκες που βρίσκονται σε εξέλιξη, που συζητούν και βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Και βεβαίως όλα αυτά θα κωδικοποιηθούν εν ώψη και της μεταρρύθμισης. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέτρο Μελαΐση. Να αλλάξουμε τελείως θέμα, κυρίες και κύριοι.